Ένα ολόκληρο δίκτυο προκειμένου να κακοποιεί σεξουαλικά εργαζόμενες στα Χάροτζ είχε στήσει το πρώην αφεντικό των πολυτελών λοδρέζικων καταστημάτων Μοχάμεντα Αλφαγέν. Το πώ δρούσε το αρπακτικό του Χάρον αποκαλύπτουν οι μαρτυρίε των θυμάτων του που μιλούν ακόμα και για γυνακολόγους οι οποίοι εξέταζαν τα ανυποψία στα κορίτσια πριν δώσουν το πράσινο φως στο Μοχάμεντα Αλφαγέν να τις βιάσει. Πολλέ από τι γυναίκε που λένε ότι δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση ενώ εργάζονταν για το πολυτελέ πολυκατάστημα θυμούνται του γιατρού που του έκαναν ιατρικέ εξετάσει, ενώ άλλε περιγράφουν του φρουρού ασφαλεία του που προστάτευαν το διαμέρισμα όπου πραγματοποιούσε πολλέ από τι αποτρόπε πράξει του. Ένα από τα κορίτσια που μίλησαν στο BBC μετά τη δημοσιοποίηση του ντοκιμαντέρ που αποκάλυψε τη δράση του Αλφαγέντ. Η Κέιτ ήταν 16 ετών και είχε αρχίσει πρόσφατα να εργάζεται στα Harrods, όταν ο ίδιος την κάλεσε στο διαμερισμά του. Η Κέιτ, σύμφωνα με το BBC, τώρα λέει ότι θέλει οι άνθρωποι να καταλάβουν τι τέρας ήταν ο Αλφαγέντ και η μαρτυρία της ρίχνει περισσότερο φως στο διεφθαρμένο σύστημα στην καρδιά της εταιρείας. Όπω πολλέ από τι γυναίκε που λένε ότι δέχθηκαν επίθεση ενώ εργάζονταν για το δημοφιλέ πολυκατάστημα, η Κέτ μιλάει για του γιατρού που τη έκαναν ιατρικέ εξετάσει. Λέει επίση ότι η Dr. Ann Coxon ζήτησε να κάνει γυναικολογικέ εξετάσεις και τεστ για σεξουαλικά μεταδιδόμενε λοιμώξει συμπεριλαμβανομένου του HIV. Η Κέτ λέει ότι στη συνέχεια ο Φαγέν την κακοποίησε σεξουαλικά.